Θέλουμε πραγματικά όλοι μας να νιώθουμε ασφάλεια όταν κυκλοφορούμε έξω. Και ειδικά οι γυναίκες, έτσι, δεν κάνουμε... Δυστυχώς. Είναι θέμα σωματικής ρώμης αυτό. Και, εν πάση περιπτώσει, σας έχουμε πολύ χρήσιμα μαθήματα αυτοάμυνας και αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με την Νάντια Ριγάτου να μας πει με ποια τεχνική και με ποιο τρόπο. Νάντια, καλησπέρα. Αυτό που μόλις είδατε μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή σε οποιαδήποτε γυναίκα κυκλοφορεί αμέριμνη στους δρόμους της Αθήνας. Είμαι στο κέντρο της Αθήνας, καλό μεσημέρι σε όλους, δεν ήθελα να σας τρομάξω, ήθελα όμως να σας βάλω στο θέμα με αρκετή προσοχή, γιατί όλα όσα θα πούμε σήμερα πραγματικά αξίζει να τα μάθουμε. Δεν είμαι μόνη μου φυσικά, έχω μαζί μου τον Βλάση Μπαχαρνίκο, ο οποίος είναι δάσκαλος Krav Maga, έλα μαζί μας Βλάση. Θέλω να μου δείξεις, σε παρακαλώ, τι λάθος έκανα, τι θα μπορούσα να κάνω. Καλησπέρα καταρχήν, καλησπέρα και από το στούντιο στο Βλάση. Καλησπέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, που περπατάω εγώ αμέριμνη, μέρα μεσημέρι, μπορεί να συμβεί σε όλες, και με βουτάει κάποιος από τα μαλλιά, τι θα μπορούσα να κάνω, μπορείς να μας δείξεις? Καταρχήν, δεν έκανες τίποτα λάθος. Θα σας δείξω και θα σας εξηγήσω. Έλα μαζί μου. Με πιάνει από τα μαλλιά, με τραβάει. Αργά. Πρώτα απ' όλα ελέγχει τα μαλλιά μου, με τραβάει, υπάρχει αυθόρμητη αντίδραση. Δεν διαγράφω την αυθόρμητη αντίδραση από αυτά που συμβαίνουν. Πιάνω τα μαλλιά μου, γυρίζω και εδώ έρχεται ένα πολύ μεγάλο μυστικό, ευαίσθητα σημεία. Χτυπήματα σε γεννητικά, χτυπήματα σε μύτη, χτυπήματα σε αυτιά, ξανά σε γεννητικά, παλάμες, πολύ απλά χτυπήματα σε ευαίσθητα σημεία, τρέχω μακριά. Okay. Άρα λοιπόν, εγώ έπρεπε να δώσω μία βάση εδώ και μετά να αρχίσω να χτυπάω με τα πόδια. Κανείς δηλαδή πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία του, Νάντια, μισό λεπτό λίγο για να καταλάβουμε και τι είναι και το Krav Maga, δηλαδή αυτή η τεχνική τώρα που μας μιλάτε εσείς σήμερα. Κάποιος μπορεί να το ακούει πρώτη φορά. Εγώ καταλαβαίνω από τα πρώτα λόγια του Βλάση ότι πρέπει κανείς, γι' αυτό μιλάμε και για μαθήματα αυτοάμυνας, να κρατήσει καταρχήν την ψυχραιμία του και να χρησιμοποιήσει την επίθεση του άλλου σαν όπλο να μηνθεί. Σωστά. Όχι ακριβώς. Η ψυχραιμία δεν είναι υποχρεωτική και δεν είναι φυσική αντίδραση. Ναι. Υπάρχει το σοκ, εννοείται. Όσο πιο πολύ εκπαιδευμένος είμαι, τόσο λιγότερο θα διαρκέσει ο χρόνος του σοκ. Αντιστρόφως ανάλογα και από την άλλη πλευρά. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνει είναι να ακολουθήσει την αυθόρμητη αντίδραση. Το Krav Maga βασίζεται σε αυθόρμητες αντιδράσεις. Πιάνω τα μαλλιά μου γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Το ελέγχω. Και μετά προχωράω σε χτυπήματα σε ευαίσθητα σημεία. Ναι, μια αυτό όμως λέω, Βλάση, ότι έχεις έναν έλεγχο. Είδες, η Νάντια δεν πήγε να κάνει αυτό. Δηλαδή δεν χρησιμοποίησε τα μαλλιά και να στρίψει. Γι' αυτό λέω ένα έλεγχο και γι' αυτό λέμε για μάθημα. Γιατί αν έχεις λίγο στο μυαλό σου αυτά που θα μάθεις εσύ ενδεχομένως σε μια γυναίκα, η αντίδραση θα είναι. Μπορεί να μην είναι εκείνη την ώρα να υπάρχει ευνηδιασμός, αλλά η αντίδραση θα είναι λίγο. Θα έρθει στο μυαλό πώς να πάρω λίγο τον έλεγχο του πράγματος. Ακριβώς. Αυτό είναι και ζήτημα προπόνησης και δουλειάς. Πόσα μαθήματα πρέπει να κάνει κάποιος για να αναπτύξει, ας πούμε, αυτή την αντίδραση, την αντανάκλαση, το ανακλαστικό, να κάνει αυτές τις κινήσεις? Καλή ερώτηση. Γενικά πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα και από μία προπόνηση μπορώ να πάρω πολύ σημαντικά εργαλεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μία προπόνηση αρκεί. Θα πω τη γενική αρχή ότι όσο πιο πολύ δουλέψω, τόσο καλύτερος θα είμαι. Μπορείς αυτό να σημαίνει ότι μέσα σε 10 μαθήματα δεν μπορώ να κάνω κάτι αποτελεσματικό. Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ ήθελα που είναι πολύ βασικό. Στην περίπτωση που αυτός που επιτεθεί έχει κάποιο όπλο πάνω του. Εκεί η αντίδρασή μας πρέπει να είναι διαφορετική. Πρέπει να τρέξουμε κατευθείαν, φαντάζομαι, έτσι. Δεν πρέπει να κάνουμε λεονταρισμούς. Εξαρτάται το χρόνο που αντιλήφθηκα το πρόβλημα, την απόσταση. Είναι πολλοί παράγοντες. Αλλά ας πάρουμε για παράδειγμα την απειλή με μαχαίρι. Ναι. Ας πάρουμε για παράδειγμα την κοντινή απειλή με μαχαίρι όταν ακουμπάει το μαχαίρι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια τέτοια είναι πλαστικό, by the way, δεν απειλούμε κόσμο. Εντάξει. Σημαίνει λοιπόν ότι αγγίζω, πιέζω και ασκώ κάποια λεκτική βία με κάποιον απότερο σκοπό, συγκεκριμένα στη γυναικεία διαδικασία, προσπαθώ να κακοποιήσω σεξουαλικά. Επομένως λοιπόν πιέζω, ελέγχω με το μαχαίρι, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που να μπορώ να κάνω. Ναι. Ας πάρω λίγο το φίλο μου, επιτρέπεις. Βέβαια, καλύτερα. Να κάνουμε τη συνθήκη λίγο πιο σύνθετη. Ας κολλήσουμε στον τοίχο. Okay. Ας την πάρουμε από εδώ. Από αυτό το σημείο. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία είναι ήδη αρκετά δύσκολη, αρκετά σύνθετη. Δείχνω, εξηγώ. Wow, wow. Okay, ηρέμησε, ηρέμησε.
Αργά. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που να μπορώ να κάνω, ειδικά άμεσα. Άρα αυτό που έχω σίγουρα να κάνω είναι να συνεργαστώ, να του δείξω δηλαδή ότι αυτό που πάει να κάνει θα το πάρει, θα το πετύχει. Mm-hmm. Τη στιγμή λοιπόν που εκείνος καταλάβει ότι έχει τον έλεγχο, τότε πρέπει να δράσω. Άρα λοιπόν τα χέρια μου πιάνουν τα χέρια του, το σώμα που απειλείται, το σημείο του σώματος φεύγει απ' την άλλη, διώχνω και προχωράω στο αγαπημένο. Happy hour, χτυπάμε ευαίσθητα σημεία. Γενετικά για τώρα. Πάντως βλάψει... Συνέχεια ναι. Και μετατρέπουμε. Ναι. Τώρα, εντάξει, υπό την απειλή ενός μαχαιριού ή οτιδήποτε τέτοιο που είναι πολύ πιο επικίνδυνο, δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να έχει λίγο και μεγάλο... όχι θέμα, δεν είναι θέμα ελέγχου. Μια γυναίκα, ας πούμε, μικρόσωμη ή εμπάσχετος, υποβεσμένη εκείνη την ώρα, δεν ξέρω εάν θα διακινδυνεύσει να κάνει μια αντεπίθεση στη θέα και στην απειλή ενός μαχαιριού. Πες μας λίγο το Krav Maga, λίγο, εσείς δυο κουβέντες. Εσείς μπροστά από την κάμερα τώρα είστε πολύ πιο άνετα από ότι εγώ. Έχετε προπονηθεί σε αυτό. Είναι το ίδιο και για μένα στο αντικείμενο. Για πείτε μου. Το Krav Maga, δύο στοιχεία δώσε μας, Βλάση, για να καταλάβουμε την τεχνική αυτή. Αρχικά μπορεί μια γυναίκα να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι κάτι που χρειάζεται μια φυσική κατάσταση. Μπορώ δηλαδή εγώ να μάθω να αυτοαμήνομαι στο δρόμο. Μπορεί κάποιος να θέλει να μου πάρει την τσάντα, που είναι το πιο σύνηθες. Μπορώ να έρθω στο Krav Maga και να προσαρμοστώ και να προστατεύσω τον εαυτό μου. Πολύ καλή ερώτηση. Γενικά, επειδή βασίζεται σε πάρα πολύ απλές διαδικασίες που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα, απλές, λιτές, σύντομες και περιεκτικές, με αυτό το σκεπτικό και με αυτή τη λογική μπορούν οι πάντες ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου και ικανοτήτων να συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο στην αυτοάμυνα. Και μάλιστα αυτός είναι και ο σκοπός της. Κύριε Μπαχαρνίκο, να ρωτήσω κάτι. Έχει σημασία το πόσο γρήγορα περπατάει μια γυναίκα? Ναι, αν θέλει να πάει σε αγώνες. Ναι, αλλά εσείς όμως στην πρώτη κίνηση που δείξατε με το μαλλί, έχει σημασία στην ασφάλειά της το πόσο γρήγορα περπατάει? Αν το πάρουμε από την οπτική του επιτιθέμενου, που καλό θα είναι να τα βλέπουμε πολλές φορές έτσι τα πράγματα, έχω περισσότερες πιθανότητες να επιτεθώ σε ένα θύμα το οποίο είναι βραδικίνητο από ότι σε ένα θύμα το οποίο κινείται γρήγορα. Γιατί έχει περισσότερο την εγρήγορση. Κυρία Μπαχαρνίκο, για κάτι τελευταίο. Από τι ηλικία και μετά. Από τι ηλικία και μετά μπορούμε να μάθουμε Krav Maga, ή προτείνεται τουλάχιστον? Μέχρι 104. Από, συγγνώμη. Από 4 μέχρι 104. Μάλιστα.